Τη σύσταση του Συμβουλίου Αστικής Διατροφικής Πολιτικής έχουν δρομολογήσει το Δήμο Θεσσαλονίκης με κύριο στόχο να περάσει ο Δήμος από τις εκδηλώσεις και τα happening σε ουσιαστικές προτάσεις διατροφικών συνηθειών, ενώνοντας όσους φορείς παρεμβαίνουν με κάποιο τρόπο στη διατροφική πολιτική της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό, ετοιμάζεται και το πρώτο φεστιβάλ για χορτοφάγους. Τον Απρίλιο αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο food festival για χορτοφάγους στη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Πέγκας. Όλα αυτά εντάσσονται σε μια διαδικασία πιο ουσιαστικής διατροφικής πολιτικής, για την οποία δρομολογείται η δημιουργία του Συμβουλίου Αστικής Διατροφικής Πολιτικής. Θέλουμε να περάσουμε από τα happening και τις εκδηλώσεις στις πολιτικές. Να μπορέσουμε δηλαδή να ενώσουμε αυτούς τους φορείς που έχουν μια παρέμβαση σε ό,τι αφορά τη διατροφική πολιτική της πόλης και να προχωρήσουμε στην παροχή λύσεων και προτάσεων με συμβουλευτικό τρόπο, εξήγησε. Προκαιρού είχαμε για παράδειγμα δημιουργήσει το χάρτη των γεύσεων, δίνοντας πληροφορίες για το που μπορεί κανείς να φάει να βρει τρόφιμα χωρίς γλουτένη σε συνεργασία με τη δράση και την κυριολεκάκη. Αυτό θέλουμε να προωθήσουμε τώρα και για τους χορτοφάγους.